Με σκοπό την εξέβρεση τρόπων προώθησης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αλλά με διαφορετικέ ατζέντε καταφθάνουν για επαφέ στην Κύπρο επίτροπος για την διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Στέφαν Φούλε και ο Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών Ερικ Ρούπιν. Αύριο, ο πρόεδρο Αναστασιάδη θα υποδεχθεί τον Στέφαν Φούλε στο Προεδρικό, όπου αναμένεται να συζητηθεί πόσο εκπρόσωπο τη Κομισιόν για τον Κυπριακό, Πίτερ Βαν Νούφελ, μπορεί να έχει ενεργότερο ρόλο στι συνομιλίε, ο οποίο αναμένεται να επιβλέπει κατά πόσο οι προτάσει που υποβάλλονται στι διαπραγματεύσει είναι συμβατέ προ το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Σύμφωνα όμω με πληροφορίε, η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ευνοεί την αναβάθμιση του ρόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενεξελίξη διαδικασία. Είμαστε εμεί που ζητούμε περισσότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε μέσα από τη λύση του Κυπριακού την εφαρμογή των ευρωπαϊκών Ερχών αλλά και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Κυπριακή Κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει στον κύριο Φούλε ότι δεν θα αποδεχτεί την επιθυμία του να εναρμονιστούν οι Τουρκοκύπροι με το κεκτημένο πριν την επίδευξη συνολικής λύσης. Μεθαύριο Τρίτη, το λόφο του Προεδρικού θα ανηφορήσει ο Αμερικανό Υφυπουργό Εξωτερικών Έρη Κρούπινο, ο οποίο αναμένεται να ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και ειδικότερα με το θέμα τη αμοχώ του. Σύμφωνα με πληροφορίε, η πλευρά μα αναμένεται να θέσει στον Αμερικανό αξιωματούχο το θέμα τη αμοχώ του και να ζητήσει τρόπου προώθησή του, επικαλούμενη μάλιστα σχετική δήλωση του Προέδρου Ομπάμα. Ο Αμερικανό πρόεδρο, χαιρετίζοντα τη συμφωνία τη 11η Φεβρουαρίου και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, είχε εκφράσει την πεποίθηση ότι η πρόταση του πρόεδρου Αναστασιάδη για την αμόχωστο θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά για την πορεία των συνομιλιών και ω εκ τούτου η Αμερικανική κυβέρνηση θα βοηθούσε προ εκείνη την κατεύθυνση. Ο κύριο Ρούμπιν θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στι υποεξέλιξει προσπάθειε. Έχει σημασία η κυβέρνησή μα να του μεταφέρει τα σωστά μηνύματα. Η επιστροφή τη περιοχής περιοχή Αμοχώστου δεν χαρακτηρίζεται ω μέτρο οικοδόμηση εμπιστοσύνη. Είναι υποχρέωση ρητή της Τουρκίας να επιστρέψει την πόλη τη Αμοχώστου στου νόημου κατοίκους κατοίκου τη. Η πολιτική ηγεσία βρίσκεται στο σκοτάδι. Ο τη Δημοκρατία, ενώ έχει ετοιμάσει, λέει, έναν κατάλογο με τι τουρκικέ αντιφάσει σε σχέση με τον Κοινό ανακοινωθέν και τον έχει παρουσιάσει στον Έρογλου και στον Πανκιμούν δεν έχει κάνει αυτή τη συζήτηση και με την Κυπριακή Πολιτική ηγεσία. Στο μεταξύ, ο Γενικό Γραμματέα του Ακέλα αναχώρησε για τη Μόσχα, όπου θα έχει συναντήσει με στόχο τη διακρύβωση τη θέση τη Ρωσία έναντι των προσπαθειών επίλυση του Κυπριακού. Ο άντρο Κυπριανού δήλωσε ότι θα ζητήσει από τη Μόσχα να διαδραματίσει έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο επί του θέματο. Η πρώτη συνάντησή του θα είναι με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο τη Ρωσική Βουλή, καθώ και με ηγέτε των πολιτικών κομμάτων τη χώρα. Πέραν από το Κυπριακό, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στι διμερεί σχέσει των δύο χωρών, μεταξύ των οποίων και τα όσα έχουν συμβεί στον Κυπριακό Τραπεζικό Τομέα.